Κύριε Παπαδάκη, ποια πιστεύετε ότι είναι τα σενάρια της επόμενης μέρας για την Μεγάλη Βρετανία και για την Ευρώπη? Και αυτό που είδαμε όμως και ένα αποτέλεσμα του Brexit δείχνει και την διαλεκτική που υπάρχει ανάμεσα στο εθνικό και στο υπερεθνικό αυτή τη στιγμή και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ποια είναι, πιστεύετε, η επόμενη μέρα? Γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα για την Ευρώπη. Αυτό που παρακολουθούμε είναι η ένταση των ανταγωνισμών, ακριβώς γιατί το ποσοστό κέρδους ή κερδοφορία είναι ακόμα ανεμική. Η ανάπτυξη, η ανάκαμψη λεγόμενη μετά την καπιταλιστική κρίση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμια. Αυτό δρομολογεί μια σειρά ανταγωνισμούς και η αστική τάξη κάθε χώρα θέλει να αποσπάσει τα περισσότερα ωφέλη για λογαριασμό της και γι' αυτό βλέπουμε κινήσεις από, για παράδειγμα, η αστική τάξη της Βρετανίας εκτιμάει ότι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει μεγαλύτερα ωφέλη και γι' αυτό προωθεί τη διαδικασία του Brexit. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που ο λαός δεν έχει στα χέρια του την οικονομία και την εξουσία, που άλλοι διαφεντεύουν και στη Βρετανία και στις άλλες χώρες, θα είναι χαμένος σε κάθε περίπτωση, είτε με την Βρετανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε και έξω από αυτή, αλλά με την εξουσία και την οικονομία να είναι στα χέρια των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Και από αυτή τη σκοπιά βλέπουμε ένα διαρκές παζάρι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει διαμορφωθεί σε αυτή τη μορφή πρόταση για το Brexit, που βεβαίως εξυπηρετεί τους μονοπωλιακούς ομίλους, είναι συμβιβασμός ανάμεσα σε μεγάλες επιχειρήσεις και ο λαός σε κάθε περίπτωση θα βιώσει νέα αντεργατικά μέτρα, νέα επίθεση στο εισόδημά του και στα δικαιώματά του. Κύριε Παπαδάκη, επειδή αναφερθήκατε σε αυτά, η εκστρατεία γνωρίζουμε πολύ καλά υπέρ του Brexit ήταν μια εξέγερση όχι μόνο εναντίον της οικονομικής κακοδιαχείρισης, γιατί ήταν ένα ζητούμενο εκεί για το, σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά και μια απέτηση για μια υπερεθνική κυβέρνηση. Τώρα, το συμπέρασμα που βγαίνει από την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας, με όποιον τρόπο αποχωρήσει τελικά, αν θα είναι σκληρό Brexit, αν θα έχουμε ένα νέο δημοψήφισμα ή αν θα μείνει αυτό το σενάριο, το τέταρτο σενάριο, που είναι ότι μπορεί να μείνει για 2 χρόνια, να καθυστερήσει το διαζύγιο, να είναι τυπικά και να μείνει στην Τελωνιακή Ένωση μέχρι να βρεθεί μια ολοκληρωτική λύση. Το συμπέρασμα είναι ότι η αναγέννηση του οικονομικού εθνικισμού που ενώνει τον Brexit, τον τραμπισμό και την ευρωπαϊκή ακροδεξιά, διότι βρισκόμαστε ενώπιση των ευρωεκλογών και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, είναι μια προειδοποίηση για το πολιτικό κέντρο. Εσείς πώς το εκλαμβάνετε? Να σας βάλω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι στην Αυστρία έχει περάσει το 12ωρο. 12 ώρα δουλειάς με 60 ώρες την εβδομάδα. Στην Ουγγαρία ο λαός σε διαδηλώνει ενάντια στον λεγόμενο νόμο των σκλάβων. Στην Ιταλία του Σαλβίνη προωθείται νόμος εκβιασμού στους ανέργους να πάνε οπουδήποτε αλλού, οπουδήποτε σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας, προκειμένου να κρατήσουν το επίδομα ανεργίας. Τα βάζω αυτά γιατί και οι ακροδεξιές κυβερνήσεις ή αποτελούν εφεδρεία του συστήματος, διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο για τις αστικές τους τάξεις, εκεί αποδίδονται τα γαυγίσματά τους για περισσότερα εθνικά ωφέλη για την αστική τάξη της κάθε χώρας, και στα πλαίσια αυτά η αντιπαράθεση που βλέπουμε και με τις ΗΠΑ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ακριβώς αντιπαράθεση ποια αστική τάξη θα έχει τη μεγαλύτερη πίτα. Είναι δεδομένη όμως ότι όποιο χρόνο αστικής κυβέρνησης και να υπάρξει, είτε των λεγόμενων προοδευτικών, είτε των λεγόμενων συντηρητικών, είτε των λεγόμενων ακροδεξιών, σε κάθε περίπτωση είναι η συνέχιση της αντεργατικής πολιτικής, η προώθηση της στρατιωτικοποίησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικίνδυνων υπεριαλιστικών σχεδίων που βρίσκονται πάντα και σημαδεύουν τους λαούς σαν άμεσους κινδύνους στο επόμενο διάστημα, που πρέπει να τους απαντήσουν με ισχυρά κομμουνιστικά κόμματα που παλεύουν για την ανατροπή της καπιταλιστικής
πολιτικής εξουσίας και την αποδέσμευση από τη λικοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Παπαδάκη, μια άλλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το θέμα το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι είναι και το πιο ακαμφώδες και διχαστικό θέμα της Ένωσης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η υπολοιπόθητη συμφωνία για μια δίκαιη κατανομή των αιτούντων ασύλου ανάμεσα στα κράτη-μέλη και της αναμόρφωσης του κανονισμού του Δουβλίνου για το ευρωπαϊκό άσυλο είναι αμφίβολη όσο ποτέ. Δηλαδή πώς θα πορευτεί το επόμενο διάστημα, δηλαδή τι αναμένουμε, γιατί ουσιαστικά είναι και η μεγάλη πρόκληση και για το θέμα της πολιτικής ενοποίησης, το θέμα το μεταναστευτικό ή το προσφυγικό, το οποίο θα πρέπει η λύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει λύση αυτό μέσω της αμοιβαιότητας, θα λέγαμε, στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά είχαμε και την υιοθέτηση του συμφώνου για τη μετανάστευση στο Μαρακές, που δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε και με αυτό. Καταρχήν, για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό, δεν μπορεί ο εμπριστής να καμώνεται ότι είναι ο προστάτης των δασών. Το λέμε αυτό γιατί... Αυτή είναι η μία πλευρά που λέτε. Αυτή είναι η πλευρά, γιατί εδώ έχεις μια πραγματικότητα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει στην γενίκευση και στην ενίσχυση των υπεραλιστικών πολέμων, των επεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Λέμε για το κενό, υπόθηκε ανησυχία τι θα γίνει με το κενό της Βρετανίας ή της Γαλλίας, ποιος θα το καλύψει. Μια χαρά και μεταξύ τους βομβάρδισαν, το τελευταίο βομβαρδισμό που έγιναν ήταν στη Συρία και μια χαρά βομβάρδισαν και οι δυο τους. Και το λέμε αυτό γιατί τώρα κλαίγονται, υποτίθεται, για τους μετανάστες και δίθεν αλληλεγγύη, και στην πράξη η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια είναι? Οι άθλιες συνθήκες της Μόριας, της Σάμο, σε όλα τα λεγόμενα hot spot τα οποία πρέπει να κλείσουν, και πρέπει άμεσα να υπάρξει μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους να πάνε στις χώρες που είναι ο τελικός προορισμός τους. 770 δις δίνονται για εξοπλισμούς. Την ίδια ώρα φτιάχνεται Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Προωθείται η στρατιωτικοποίηση και η λεγόμενη κινητικότητα, η στρατιωτική κινητικότητα, που φτιάχνονται δρόμοι αντοχής για να περνάνε τα τεθωρακισμένα ανά την Ευρώπη. Αυτό είναι το πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη, που στρατιωτικοποιείται και αυτό. Τα λέμε αυτά γιατί οι εξελίξεις είναι πολύ ανησυχητικές και δείχνει ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα και στις ΗΠΑ και την Κίνα σε στρατιωτικό επίπεδο δείχνει ότι προετοιμάζονται για πολύ σφοδρές πολεμικές αναμετρήσεις. Θύματα θα είναι οι λαοί, η Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπερασπιστούν την Ελλάδα σε κυριαρχικά δικαιώματα ή σε οτιδήποτε τέτοιο. Ποια είναι η λογική στάση σε αυτή την εχθρότητα? Έχεις σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πρόοδηση της στρατιωτικοποίησης, μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για τους λαούς, γιατί αυτό θα σημάνει ακόμα μεγαλύτερους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που θα τους πληρώσουν πάλι λαοί. 4 δις πληρώνει ο ελληνικός λαός για αυτούς τους εξοπλισμούς, και έχεις την διαμόρφωση μιας κατάστασης όπου και η Γερμανία και η άλλη, και η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να προστρέξουν στην Ελλάδα, υποτίθεται, απέναντι στην Τούρκη και επιθετικότητα όπως διαδέεται περί ευρωπαϊκών συνόρων, γιατί έχει αποδειχθεί σε όλες τις περιπτώσεις ότι αυτές οι δυνάμεις είναι αυτές που όχι μόνο δεν υπερασπίζονται κυριαρχικά δικαιώματα, ίσα ίσα μπουκάρουν σε άλλες χώρες, επεμβαίνουν με διάφορα υπερελιστικά σχέδια στην περιοχή. Άρα λοιπόν είναι κυριολεκτικά ο λύκος που θα φυλάξει τα πρόβατα. Mm-hmm. Δεύτερο ζήτημα. Εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα που πρέπει να δούμε σε σχέση με τα 20 χρόνια από την Οικονομική Νομισματική Ένωση. Ναι. Έχει πληρώσει ο λαός μας πολύ ακριβά. Λέμε εδώ για τα κονδύλια. Δεν υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας είναι πρωτοδεύτερη, τρίτη σε απορροφητικότητα κονδυλίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά τα χρόνια συνδυάστηκαν με την απογείωση της αντιλαϊκής επίθεσης, με την ακόμα πιο δραματική χειροτέρευση των συνθήκων ζωής των εργαζομένων, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ταμείο, πακέτο Juncker, το InvestEU, νέο πρόγραμμα. Τι είναι αυτά για να ξέρει ο κόσμος? Είναι χρήματα, ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους, είτε με τη μορφή ζεστού χρήματος είτε με τη μορφή εγγυήσεων, για να ρίξουν χρήμα και επενδύσεις τις οποίες θα καρποθούν για τα κέρδη τους. Τι μένει για τους εργαζόμενους?
Ποια είναι αυτά τα περιβόητα κονδύλια? Θα πούμε, μια στιγμή, θα πούμε τι θέσεις εργασίας είναι. Δεν επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μία θέση μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Μία. Πείτε μου ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδοτεί μόνιμη και σταθερή δουλειά. Όλα είναι οχτάμινα, εξάμινα, πεντάμινα και αυτή η ανακύκλωση της ανεργίας διαμορφώνει αυτή τη βαρβαρότητα τη σύγχρονη που ζουν σήμερα το 20-25% των εργαζομένων. Αφήστε την ακροδεξιά. Να την πιάσουμε και αυτή. Το 20 και 25% των εργαζομένων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δουλεύει με κάτω από 500 ευρώ. Με τα επίσημα στοιχεία. Βγάλτε τα μαύρα, βγάλτε την εργοδοτική τρομοκρατία που ζει και βασιλεύει στους χώρους δουλειάς. Άρα λοιπόν το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαλύει τις συλλογικές συμβάσεις, ότι διαμορφώνει αυτή τη βαρβαρότητα, πρέπει να πάρει απάντηση από τους εργαζόμενους, από το λαό μας. Δεν προσφέρει καμία ασφάλεια, καμία σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, όπως λένε με τη Συμφωνία των Πρεσπών που που επί της ουσίας προχωράει αλυτρωτικά σχέδια, είναι ένας αντίπαλος για τους λαούς που πρέπει να πάρει οργανωμένη απάντηση. Εμείς λέμε με ισχυρό ΚΚΕ παντού, είναι η εγγύηση την επόμενη μέρα να έχει ένα στήριγμα και αποκούμπι, γιατί αυτόν τον δύσκολο αντίπαλο με επιτελεία, με μηχανισμούς, με και ευρωκοινοβούλια, μαζί με το ΝΑΤΟ και αντάμα ξεχωριστά για τους ανταγωνισμούς τους, μπορεί να πάρει απάντηση με ένα ισχυρό πανίσχυρο ταξικό εργατικό κίνημα.